Δυστυχώς το αποτέλεσμα μας πικραίνει, αλλά όπως είπατε κι εσείς, ήρθαμε εδώ με πολλές δυσκολίες, τραυματισμούς και γενικότερα μια περίεργη κατάσταση στην ομάδα. Όμως εγώ πιστεύω ότι δείξαμε αρκετή ενέργεια και αρκετό πάθος όλα τα παιδιά που μπήκαν μέσα και κάναμε εξαιρετική δουλειά. Δυστυχώς το αποτέλεσμα μας αδίκησε, πιστεύω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Αδίκησε από ποια πλευρά εννοείς, ότι. Εντάξει, για το πάθος που δείξαμε, πιστεύω ήμασταν άξιοι της νίκης σήμερα. Η συνέχεια πώς προβλέπετε, γιατί πιστεύω ότι και η σημερινή θα μας δυσκολεύει ακόμη λίγο, ακόμη περισσότερο την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία, στην πρωτοτελευταία θέση. Εντάξει, η ομάδα έχει αρκετά προβλήματα, όπως προείπα, τραυματισμών και αυτό δυσκολεύει την καλύτερη επίδοση της ομάδας, αλλά όλα τα παιδιά προσπαθούμε και κάνουμε το καλύτερο και πιστεύω αυτή η κατάσταση, επειδή έχουμε αλλάξει τελευταία τρόπο παιχνιδιού προς το καλύτερο, πιστεύω θα βελτιωθεί και θα βρεθούμε πιο ψηλά στο πρωτάθλημα. Βέβαια, το παρόν μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά το μέλλον φαίνεται να είναι πιο λαμπρό, γιατί στην ομάδα σας έχετε πολλά νεαρά παιδιά σε ηλικία. Σήμερα, μάλιστα, ο coach χρησιμοποίησε στα τελευταία λεπτά παιδιά που αγωνίζεστε στην παιδική ομάδα και πιστεύω ότι μπροστά σας υπάρχει πολύ μέλλον. Βέβαια, οι υποδομές του Δούκα είναι εξαιρετικές σε όλη την Ελλάδα, είναι γνωστό, και αυτό φαίνεται με την απόδοση όλων των παιδιών στο παιδικό και στο εφηβικό, όπως και σήμερα στον τρικό, το οποίο θα δώσουμε το καλύτερο της αυτού. Όπως είπε και ο Στέφανος, προηγουμένως η αλήθεια ήρθαμε με επίγνωση των δυσκολιών, δυσκολίων στο αγώνα. Προσπαθήσαμε μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή όντως ήταν κατά 2-5 με βασικά στελέχη μας εκτός ομάδας σε αυτό το αγώνα, γιατί ουσιαστικά η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να πάμε στοχευμένα πλέον σε αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τους αγώνες, αλλά ωστόσο έχουμε επίγνωση ότι πρέπει να στοχεύσουμε σωστά για αρχή γνωμή για τον επόμενο αγώνα που είναι στην έδρα μας με τον Αμίντα. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση. Αν θέλουμε να βλέπουμε το μέλλον με μια πιο αισιόδοξη ματιά, έχουμε επίγνωση των δυσκολιών του πρωταθλήματος. Αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει μια δεύτερη τροχιά και προσπαθούμε να υπερβάλλουμε σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε σταθεί άτυχοι βέβαια σε κάποια παιχνίδια, αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτά. Πρέπει να προχωράμε παιχνίδι και να κάνουμε λογαριασμό στο τέλος. Καστοριά είχαμε πει ότι μια ομάδα που τη αξίζει τη θέση στην οποία βρίσκεται και μάλιστα παραπάνω, θα έλεγα. Μια τη πιο πλήρη ομάδα του πρωταθλήματος. Το λέγαμε με τον κόουτς τον κύριο Γιαννόπουλο. Πραγματικά είναι μια πολύ καλά στημένη ομάδα και νομίζω ότι θα πάει ακόμα πιο ψηλά στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, εμείς δείξαμε σεβασμό σήμερα, δείξαμε όσο μπορούσαμε να δώσουμε προσοχή στο πρώτο ημίχρονο στα κοντά. Δεν κρατηθήκαμε στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί γίνανε λάθη απειρίας, θα λέω, και κούρασης, εφόσον ουσιαστικά παίζαμε κάποια στιγμή με 6-7 παίχτες. Μετά μεγαλώσαμε λίγο το ρόστο και βάλαμε και τα νέα παιδιά να παίξουν. Μείναμε σε μια απόσταση 10 πόντων, αλλά ουσιαστικά ήταν δύσκολο γιατί πραγματικά εκεί με τα φάουλ φορτηγάνε ψυχή μας, δεν είχαμε τις απαραίτητες ανάσες και λύσεις για να δούμε κάτι διαφορετικό. Η προσπάθεια μένει, όπως είπε και ο Στέφανος, τα παιδιά πάλεσαν στο τέλος, αυτό κρατάμε σίγουρα και πάμε στο χειμώνα στον επόμενο αγώνα. Θα καταφέρετε τελικά, coach, πιστεύετε, να σώσετε την κατηγορία? Όπως είπα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βγούμε στη λογική αυτή και με τον coach δεν υπολογίζουμε όπως κάνουμε όπως όλοι οι προπονητές, όπως όλες οι ομάδες. Ωστόσο, αυτή το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή θα δείτε και εμείς μέσα στις ομάδες αυτές. Υπάρχει, μπορεί να κερδίσει η ομάδα που είναι στην πλάτη βαθμολογία, θα κερδίσει την πρώτη πεντάδα. Είναι δηλαδή με λίγα λόγια, είναι θέμα ημέρας. Οι αποστάσεις δεν είναι πολύ μεγάλες. Σαφώς. Είναι πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται από αγώνες δικούς μας στο παρελθόν που πραγματικά στην κόψη δεν τους κερδίσαμε. Οπότε λοιπόν δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω τι θα γίνει στο τέλος. Το μόνο που μπορώ να πω με σαφήνεια και καθαρότητα είναι ότι εμείς θα παλέψουμε ως την τελευταία στιγμή για να εξασφαλίσουμε αυτό που πιστεύω ότι μας αξίζει. Το πιστεύουμε όλοι στην ομάδα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από τους προπονητές, το staff, τους παίχτες, τη διοίκηση και θα πέσουμε μαχόμενοι. Ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια να πούμε ότι στο τέλος οι Καστοριανοί επιβράβευσαν την προσπάθεια που κάνατε με το χειροκρότημά τους. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εδώ πέρα γίνεται, υπάρχει μια δουλειά πίσω σπουδαία, σημαντική, σε επίπεδο παιδικών και εφηβικών τμήματων, σε ανάπτυξη. Και αυτό το έχουμε δει. Εδώ, μάλιστα, αλλάζουν συνεχώς τα ρόστερ και πολλές φορές οι δημοσιογράφοι
και εσείς απορρίπτετε πότε είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος. Εμφανιζόμαστε λίγο με νέα παιδιά συνεχώς. Είναι ωραίο αυτό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς το ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο. Άλλωστε δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Εμείς καθορίζουμε το αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε, δεν είχαμε λίγο συγκέντρωση στην αρχή. Μετά μείναμε λίγο πιστοί στο πλάνο μας, ακολουθήσαμε το πλάνο των προπονητών και το παιχνίδι εξελίχθηκε ομάδα για μας. Πήραμε μια δύσκολη νίκη και συνεχίζουμε. Σε μια δύσκολη συνέχεια, Δημήτρη, Χολαργός, Ηρακλής και αρχίζουν πιστεύεις στα δύσκολα έτσι, ή γενικότερα όπως ξέρουμε όλοι είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Είναι μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών. Εμείς θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και βέβαια επιστροφή και σε σένα, με ένα ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο της Καστοριάς. Πιστεύω ότι το έχεις ανάγκη. Ναι, το είχα πραγματικά ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Μετά από ένα διάστημα μεγάλης απουσίας από μένα, υποτάω ότι κάτι για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Ναι. Εντάξει, όπως είπε και ο Δημήτρης, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην κατηγορία. Όλες οι ομάδες έχουν ποιοτικούς παίκτες. Εντάξει, όταν κάναμε αυτό που είχαμε πει από την αρχή, νομίζω ότι το παιχνίδι έγινε αρκετά εύκολο για μας. Εντάξει. Απλά αυτό που είπε και ο Δημήτρης και ο κόουτς, δεν πρέπει να υποτιμάμε κανέναν. Εξερχόμαστε για ένα καλό αποτέλεσμα, η αλήθεια είναι αυτή. Και όπως είπατε και εσείς, έχουμε δύσκολη συνέχεια και πάμε με ακόμα μεγαλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάποιο μάτς που δεν πάμε να χτυπήσουμε ή να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό. Φοβηθήκαμε κάποια στιγμή στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα σήμερα, γιατί είδαμε την αντίπαλη ομάδα να είναι ζεστή μες στο παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι φοβηθήκαμε. Απλά αν μας ανησυχήσαμε. Ναι, δεν πιστεύω ότι φοβηθήκαμε. Μετά από ένα σημείο, όταν γίναμε σκληροί στην άμυνα, νομίζω το ελέγχαμε πολύ στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και είναι λογικό ότι τις ομάδες που δεν έχουν άγχος και έρχονται όπως ήρθε με τέτοια μορφή που ήρθε ο Δούκας, είναι λογικό να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω το ελέγχαμε το παιχνίδι κατά 35 λεπτά. Νομίζω το ελέγχαμε. Απουσία του Καπλαμάνου σήμερα δόθηκε περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε εσένα, Αποστόλη. Και βέβαια θεωρούμε εμείς τουλάχιστον ότι η απόδοσή σου ήταν τόσο ικανοποιητική όσο ποτέ άλλοτε σε αυτή τη φετινή χρονιά που διανύουμε. Οι 19 πόντοι το επιβεβαιώνουν. Εντάξει, ναι, κοίτα, ο Νίκος είναι πολλά χρόνια στην κατηγορία και είναι ένα παιδί που έχει δείξει με την πορεία του τι κάνει και για μας εδώ πέρα όλους είναι και μαθαίνουμε από αυτόν και όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Τώρα στην απουσία του εγώ βρήκα, μπήκα ουσιαστικά, αν θες να το πεις στα παπούτσια του, ας πούμε, κάπως έτσι μάλλον το λες. Και εντάξει, ξεκινήσαμε από την άμυνα και νομίζω ότι έχουμε πολύ ταλέντο στην επίθεση και ήρθε από μόνη της η επίθεση. Τώρα έτυχε να ήμουν εγώ, μπορεί σε κάποιο μάτς να ήταν κάποιος άλλος, αλλά όλοι νομίζω είμαστε έτοιμοι και εκεί φαίνεται και η ποιότητα που έχει η ομάδα, ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να καλύψουμε οποιοδήποτε παίκτη είναι έξω και το έχουμε δείξει νομίζω και σε άλλα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό δείχνει την ποιότητα που έχει η ομάδα. Φαντάζομαι και εσύ είναι και την υγεία. Σίγουρα. Απλά όπως είπα, να συνεχίζουμε. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, ακόμα μια νίκη. Που τέτοια μάτια στην κατηγορία έχουμε δει ότι δεν είναι να τα υποτιμάς. Δεν ήταν εύκολο μάτσο. Εμείς το κάναμε εύκολο ακόμα και αυτό. Απλά αυτό πιστεύω ότι έχουμε την υγεία και την ομαδικότητα να καλύψουμε κάθε κενό, νομίζω. Και να αντιδράσουμε σε κάθε τη απώλεια. Τα δύσκολα τώρα ξεκινούν όμως, γιατί ακολουθούν δύο πολύ πολύ δυνατά παιχνίδια. Ένα Χολαργό και ένα εδώ με τον Ηράκλη. Ναι, εντάξει, ο Χολαργός είναι μια ομάδα που έχουμε κερδίσει την έδρα μας. Και θεωρώ ότι αν προσεγγίσουμε το παιχνίδι και είμαστε όλοι υγιείς όπως πρέπει και με την εβδομάδα που θεωρώ ότι έχουμε δύο εβδομάδες πολύ καλές προπόνησης και φαίνεται αυτό από τα αποτελέσματα, θα πάμε να διεκδικήσουμε κάθε πιθανότητα που υπάρχει. Και μετά, αμέσως μετά με τον Ηρακλή που είναι και μια ομάδα ιστορική και είναι νομίζω κίνητρο για όλους αυτό το παιχνίδι γενικότερα και για την πόλη, για τους παίκτες, για τους προπονητές γενικότερα. Και βέβαια με πολύ καλή ψυχολογία μετά τη συνεχόμενη. Σίγουρα. Έχουμε κάνει δύο νίκες, ερχόμαστε και κυρίως αυτό που λέω ότι ερχόμαστε από δύο εβδομάδες προπόνησης καλές. Είναι και το ρεπό τώρα να ξεκουραστούμε, να κλείσουμε λίγο τις πληγές όπως είπατε του Νίκου και άλλα παιδιά που έχουμε και να μπούμε από τη εβδομάδα ακόμα πιο δυνατά. Και ναι, αυτό με την ψυχολογία που είπατε και εσείς. Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι ο βαθμολογικός πίνακας δεν έδειχνε την πραγματική διαφορά των δύο ομάδων. Εμείς είχαμε πει στους παίχτες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέσα και από τα βίντεο που είχαμε δει ότι η ομάδα του Βούκα είναι αρκετά αξιόλογη και αξιόμαχη. Έχει παίχτες που γνωρίζουν την κατηγορία. Έχει έναν παίχτη ο οποίος θεωρητικά είναι και στάρ, έχει παίξει
στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδος, έχει πάρα πολύ καλό προπονητή και είχαμε πει ότι θα είναι ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, δεν έχει να χάσει κάτι ο Λούκας. Ευτυχώς για μας όλα καλά, πήραμε μια πολύτιμη νίκη για τη συνέχεια και συνεχίζουμε. Δύσκολη συνέχεια, όπως είπαμε σήμερα αρκετές φορές. Αντιμετωπίζουμε Χολαργό, τον Ηρακλή εδώ, μετά Μαρούσι. Ναι, εντάξει, εμείς δεν κοιτάμε. Κοιτάμε αγώνα-αγώνα, βήμα-βήμα. Το επόμενο μάτς είναι μέσα στην Αθήνα με τον Χολαργό. Οι δυσκολίες είναι αντικειμενικά πολλές. Είναι και στην Αθήνα, είναι εκτός έδρας παιχνίδι για εμάς. Παίζουμε και με ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, είναι στις θέσεις στην πρώτη τριάδα των ομάδων. Με πάρα πολύ καλό προπονητή, με πάρα πολύ καλό ρόστερ. Ξέρουμε τις δυσκολίες, παρόλα αυτά πάμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν. Ιωάννη, θες να κάνεις ένα σχόλιο για τον κόσμο, ο οποίος σήμερα δεν ήταν πάρα πολύ στο κλειστό γυμναστήριο και γενικά η παρουσία του ήταν έτσι λίγο υποτονική, θα την έλεγα εγώ. Ενώ σε άλλα παιχνίδια έχουμε συνηθίσει τον κόσμο να οφεί την ομάδα. Εντάξει, ο κόσμος γενικά, όχι μόνο εδώ, παντού. Ο κόσμος θέλει παιχνίδια θεωρητικά ντέρμπι με πιο καλές ομάδες, με πιο γνωστές ομάδες. Εντάξει, ήταν και η μέρα λίγο περίεργη λόγω του τριημέρου. Υπήρχε και δυστυχώς ταυτόχρονα και ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Οπότε, εντάξει, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά βοηθούν στο να μην έχει τόσο πολύ κόσμο το γήπεδο. Εντάξει, παρόλα αυτά υπήρχε κόσμος, δεν ήταν τέτοιο. Απλά δεν ήταν ίσως όπως μας έχει συνηθίσει. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Εμείς τους ευχαριστούμε. Πάλι μας βοήθησε εκεί που χρειάστηκε, γιατί και το μάτς μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο τουλάχιστον ήταν κοντά στο σκορ. Μας βοήθησε και αυτός και μπορέσαμε και πήραμε αυτή την πολύτιμη νίκη. Νίκος Κακλαμάνος, σήμερα ήταν εκτός. Στα υπόλοιπα παιχνίδια των υπολογισμών τον προστατεύσαμε λιγάκι σήμερα. Εντάξει, ο Νίκος δεν έχει να κάνει. Ο Νίκος Κακλαμάνος είναι ένας παίχτης της ομάδας. Έχουμε άλλους 12-13 παίχτες μαζί με τους μικρούς 14. Το ίδιο είναι για μας. Συνεχίζουμε, ομάδα είμαστε, δεν έχει να κάνει ποιος είναι, τι είναι. Συνεχίζουμε και προχωράμε σαν ομάδα. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Δεν έχει να κάνει με τα ονόματα.